Αν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να τις postάρετε στο ρώτα τον coach σου, κάτω από το βιντεάκι που πατήσατε για να μπείτε, για να τις δω εγώ, εάν δεν μπείτε κατευθείαν μέσα στο chat. Πολύ ωραία. Οπότε, θα ξεκινήσουμε κανονικά στις 8, απλώς μέχρι τότε μπορούμε να λύσουμε κάποιες απορίες. Έχω ετοιμάσει να φτιάξουμε λογαριασμό από την αρχή, από ό,τι βλέπετε δίπλα μου. Δηλαδή, εδώ. Και θα σας το βάλω λιγάκι μεγαλύτερο να το βλέπετε. Ώστε να μπορείτε να το παρακολουθείτε πιο καλά. Θα δούμε. Για εσάς παρακολουθείτε λιγάκι αυτά που κάνω. Έχω ήδη φτιάξει κάποια βιντεάκια για το πώς φτιάχνεις λογαριασμό στο Gmail. Εισαγωγικά πράγματα για κάποιον που δεν ξέρει από ίντερνετ. Και τώρα θα δούμε το πώς φτιάχνει κάποιος λογαριασμό στο Facebook και το πώς κάνει την σελίδα του. Στις 8 η ώρα έχω σκοπό να βάλω το... Πες το. Να μπούμε κατευθείαν στη σελίδα σαν θέμα. Μέχρι λοιπόν τις 8 θα φτιάξουμε τον λογαριασμό. Έχω αρχίσει και έχω συμπληρώσει ήδη από ό,τι βλέπετε εδώ το όνομα Μαρία Παπαδοπούλου που είναι το ίδιο στο email που είχαμε φτιάξει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένα Gmail που είναι Μαρία Παπαδοπούλου reflexologist@gmail.com. Είναι τυχαίο όνομα, ούτως ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς να εμποδίσουμε κανέναν και με το που θα... Τα φτιάξουμε όλα, θα τα απενεργοποιήσουμε τόσο ώστε να μην εμποδίζουμε κάποια Μαρία Παπαδοπούλου από το να γίνει καλή ρεφλεξολόγος αυτό. Έχω δύο Μαρίες Παπαδοπούλες από φίλου τους, οποίοι Μαρίες Παπαδοπούλους, μάλλον σωστά το είπα, οι οποίες είναι απόφοιτοι του ΚΕΡΕ και ρεφλεξολόγοι, οπότε αν μου το ζητήσουν τους λογαριασμούς αυτό θα τους τα δώσω. Λοιπόν, τι κάνεις, μπαίνεις στο facebook.com, όπως το βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Άξι. Το facebook.com, έτσι και δεν έχεις ήδη λογαριασμό περασμένο στον υπολογιστή που βρίσκεσαι, σου βγάζει αυτήν την εικόνα. Καμιά φορά, έτσι κι άλλως έχει μπει κάποια στιγμή στον υπολογιστή, γράφει αυτά τα πλαϊνά που έχει εμένα, ας πούμε, ένα λογαριασμό που έχω για να μην χάσω τα password μου και να κάνω προσθήκη λογαριασμού. Πατάμε την προσθήκη λογαριασμού, έτσι και δεν υπάρχει, δημιουργήστε νέο λογαριασμό δίπλα και προχωράμε. Γράφουμε το όνομά μας, Μαρία Παπαδοπούλου. Γράφουμε το email μας, maria.papadopoulou.reflexologist@gmail.com και μας ζητάει να το ξαναγράψουμε, ούτως ώστε αν κάναμε κάποιο γραμματάκι λάθος, να το προλάβουμε και να μην περαστεί λάθος μέσα στο Facebook. Μετά ζητάει ημερομηνία γέννησης. Έβαλα την ημερομηνία που ξεκίνησε το κέρι εκεί πέρα. Μια ημερομηνία μικρότερη από τα χρόνια μου. Οπότε, παρακάτω γράφει τη λέξη εγγραφή. Πατάμε την εγγραφή. Μας στέλνει ένα email στο email που δώσαμε για να επαληθεύσουμε. Πάμε λοιπόν στο email που δώσαμε και νάτος, ο κωδικός. Παίρνουμε τον κωδικό από εδώ και τον βάζουμε εδώ. Πατάμε το συνέχεια και καταφέρατε να επιβεβαιώσετε το λογαριασμό σας. Ωραία, συνδεθήκαμε τώρα. Μας ζητάει να προσθέσουμε μια φωτογραφία. Ωραία. Βάλουμε φωτογραφία ατόμου συγκεκριμένου, δηλαδή δική μας τη φωτογραφία. Είτε καλλιτεχνική, ακόμα και σκοτεινή να είναι, που εγώ δεν το προτείνω, γιατί τώρα φτιάχνουμε για επαγγελματικό προφίλ. Χρειάζεται να μην βάλετε κάποιο λογότυπο. Τώρα εγώ θα διαλέξω μια φωτογραφία, ένα λεπτάκι, από το Pexels. Το οποίο Pexels, εγώ σας το προτείνω το χρησιμοποιείτε, είναι μια πλατφόρμα εικόνας, η οποία σου δίνει απόλυτα πνευματικά δικαιώματα να κάνεις ό,τι θέλεις με ό,τι και να κατεβάσεις από εδώ. Pexels.com και γράφεις την αναζήτηση. Θα γράψουμε εδώ πέρα woman. Και θα βάλουμε
Αχ, αυτή μου αρέσει που χαμογελάει. Το παρακάνω όμως με το χαμόγελο, έχει πονηρό. Εδώ είμαστε. Γιατί διαλέγω αυτή τη φωτογραφία. Θέλουμε από πίσω να έχει κάτι ουδέτερο, ώστε να μην τραβάει το μάτι του άλλου από πίσω μας. Θέλουμε να υπάρχει χαμόγελο, αλλά να μην είναι, δεν ξέρω αν το προσέξατε, πονηρό ή κάτι άλλο. Θέλουμε να είναι κάτι το οποίο να δείχνει επαγγελματισμό. Και συγκεκριμένη έχει πολύ ωραίο χαμόγελο και να έχει και κάποιο χαμόγελο. Το να μην φαίνονται δόντια δεν πειράζει, αλλά να είναι χαμόγελο. Να προκαλεί κάτι θετικό όταν το σε βλέπει ο άλλος. Εντάξει. Κάνουμε δωρεάν λήψη. Αποθήκευση αρχείου. Και πάμε. Μην το αποθήκευσε τώρα αυτό. Προβολή το λήψη. Προσθέστε εικόνα. Στα downloads να υποθέσω. Open. Φορτώνει. Α, εδώ σας δίνει δυνατότητα να την κατεβάσετε σε μικρότερο μέγεθος. Τώρα την έκανα σε τεράστιο και αυτό αργεί να τη φορτώσει. Εγώ σας το προτείνω να πατάτε αυτό το βελάκι και να την κατεβάζετε ή μεσαίο. Εάν είσαστε σίγουροι το χρειάζεται μεγάλο, μεγάλο. Το αρχικό δεν θα το χρειαστείτε παρά μόνο αν φτιάχνετε κάτι που θα πάει για τυπογραφείο. Όχι για εκτύπωση, για τυπογραφείο. Δηλαδή και για εκτύπωση σε εκτυπωτή και τα λοιπά, δεν χρειάζεται κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε, να είμαστε... Αχ, πάρα πολύ ωραία δείχνει. Και βρείτε άτομα που γνωρίζετε. Να βάλουμε εμένα. Προσθέκει. Εντάξει. Και... Ωραία. Τώρα, στο το προφίλ μπορούμε να το φτιάξουμε αρκετά περισσότερο. Και έχει νόημα να το φτιάξουμε περισσότερο, ειδικά πρόκειται για επαγγελματικό προφίλ, δεν είναι ωραίο να φαίνεται αυτό. Τώρα, εάν δεν ξέρουμε από γραφικά και δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε, το Facebook μας δίνει κάποιες δυνατότητες εύκολες. Πατάμε εδώ πέρα το προσθέσεις εξώφυλλο και έχει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε μια φωτογραφία, να δημιουργήσουμε ένα κολάζ, να κάνουμε επιλογή κάποιου γραφικού ή να επιλέξουμε φωτογραφία. Επιλογή φωτογραφίας είναι αν έχουμε σηκώσει διάφορες φωτογραφίες, ότι μπορεί να τραβήξει από εκεί πέρα. Αλλά εμείς θα διαλέξουμε επιλογή γραφικού, το οποίο θα μας δώσει κάποια πράγματα τα οποία είναι έτοιμα στο Facebook. Τώρα, εμείς θα ήταν, θέλαμε κάτι επαγγελματικό, αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτά τα γεωμετρικά, αλλά εφόσον πρόκειται για ρεφλεξολόγο, θέλουμε κάτι πιο φυσικό, οπότε θα το προτιμήσουμε αυτό. Το οποίο έχει και μια κίνηση ως ένα σημείο. Αποθήκευση αλλαγών και τελειώσαμε. Τώρα, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό προφίλ, χρειάζεται να συμπληρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Εντάξει. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα συμπληρώσουμε είναι πού βρισκόμαστε. Ας βάλουμε ότι είμαστε Παλιοφάληρο. Αποθήκευση. Σε ποια πόλη ζείτε, συνεχίζουμε να μένουμε Παλιοφάληρο. Πού έχω πάει γυμνάσιο, λύκειο. Όψα. Ψα. Χίλα. Και έχω πάει εγώ προσωπικά. Ας πούμε ότι ήταν η συμμαθητριά μου. Η νεαρότερη συμμαθητριά μου. Η Μάρια η Παπαδοπούλου. Δεν έχω πάει πανεπιστήμιο. Ή μάλλον όχι. Μπορώ να πάμε πίσω, δεν το επιτρέπει. Όχι. Πού εργάζεστε. Ας βάλουμε ότι δουλεύεις στο Free Happy Human. Okay. Κοινοποιήστε την κατάστασή σας. Ωραία. Τι θέση έχετε στην εταιρεία Free Happy Human. Ας γράψουμε τώρα ότι είναι coaching. Coaching είναι ο δέκτης του coaching. Δεν είναι ακριβώς θέση εργασίας, αλλά δεν πειράζει. Οπότε, εγώ θέλουμε να δούμε τώρα τι επιπλέον μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό. Πάμε στην επεξεργασία προφίλ εδώ πάνω.
και βλέπουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Επεξεργασία βιογραφικού. Γράψτε ποιος είσαι. Από το... Και έτσι. Ωραία. Δεν γράφουμε ποτέ Greenlist. Δηλαδή, φωνητικά, το στα ελληνικά, αλλά με λατινικό... αλφάβητο. Γράφουμε πάντα τα ελληνικά από το 2013. Είμαι ρευ. Όχι είμαι. Να γράψουμε κάτι πιο ενθουσιαστικό. Ξεκίνησα να εργάζομαι στην δουλειά των ονείρων μου. Είμαι ρεφλεξολόγος. Τώρα, αυτό είναι κάτι πολύ γενικόλογο. Εγώ θα σας πρότεινα να γράψετε κάτι που σας αφορά εσάς προσωπικά. Τι, ξεκινώντας με αυτό που θα ενδιαφέρει, αυτό που θα το διαβάσει, δηλαδή ξεκινώντας με το ότι είσαστε ρεφλεξολόγος, κάπως έτσι, και συνεχίζοντας με λιγάκι πιο zoom in, λιγάκι περισσότερο την ιστορία σας. Δεν επιτρέπει και πάρα πολλά να γράψεις εδώ, αλλά... Κάπως έτσι, άλλο δικό που το χαρακτηρίζει. Ωραία, ας αποθηκεύσουμε αυτό. Και ας δούμε δουλειά. Προσθέστε δουλειά. Εκπαίδευση, κοψαχύλα. Ας προσθέσουμε μια εκπαίδευση που κάναμε την εκπαίδευσή μας, εντάξει. Προσθέσουμε επαγγελματική δεξιότητα ή πανεπιστήμιο. Ας προσθέσουμε πανεπιστήμιο, φαίνεται καλύτερο θα είναι. Ας γράψουμε εδώ. Και προ... Ρεφλε. Παλαγίας και έρευνας. Προσθήκη έτους από το 11 έως το 13. Ότι έκανε τη διετή μου εκπαίδευση. Διετή πλήρη εκπαίδευση. Αναγνωρισμένη από ευρωπαϊκά και παγκόσμια σωματεία. Ειδικότητες, αν πούμε ότι έχεις μπει στο πρόγραμμα της κλίνης κατά πλάκας, σκλήρυνση κατά πλάκας, ερευνητική ρεφλεξολογία. Το 13 δεν κάναμε τόσο πολύ γερή δουλειά πάνω στην ερευνητική ρεφλεξολογία. Έχει αυξηθεί πολύ καλύτερα τώρα. Αλλά ας πούμε ότι βάζουμε και ερευνητική ρεφλεξολογία. Και να βάλουμε και ένα τρίτο, ίσως διαχείριση πόνου, ανάλογα με την ημερίδα, τι εργασία κάναμε στην ημερίδα μας, τι θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περισσότερο εμείς ως ρεφλεξολόγοι, τι κάνουμε. Εγώ θα πούμε διαχείριση πόνου. Μου φαίνεται το 13, αυτό ήταν το τίτλο της ημερίδας μας. Αποθήκευση αλλαγών. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές τις πληροφορίες έχουν επισκεφτεί στο προφίλ σας. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, περνάμε ένα-ένα. Όλα τα πράγματα που έχει εδώ πέρα είναι στο πληροφορίες. Θα το βρείτε στο προφίλ σας, στο πληροφορίες θα το βρείτε αυτό. Ένα-ένα και συμπληρώνουμε όσο το δυνατότερο περισσότερο μπορούμε. Ούτως ώστε, άνθρωποι οι οποίοι μας συμπάθησαν στο παρελθόν, που ήμασταν πολιτές, που ήμασταν... Τι να σας πω, οποιαδήποτε επαγγελματική έχετε στο παρελθόν, κάποιοι μας έχουν συμπαθήσει και όταν μας ψάξουν στο Facebook, θέλουν να δουν τι κάνουμε τώρα. Οπότε, εάν βάλουμε το τι κάναμε τότε, θα είναι σίγουροι ότι εμείς είμαστε η σωστή Μαρία Παπαδοπούλου, που πρέπει να ξαναρθούν σε επαφή μαζί της για να βρουν ίσως και ένα φλεξολόγο. Τα μέρη που έζησε. Ωραία, άλλο μέρος που έζησε, δεν θέλουμε τώρα να βάλουμε κάτι άλλο. Βασικές πληροφορίες. Τώρα, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό προφίλ, εγώ σας προτείνω απόλυτα να βάλετε όλες τις πληροφορίες που θα θέλατε οι πελάτες σας να έχουν για εσάς. Το κινητό τηλέφωνο, εγώ θα το έβαζα, θα βάλω τώρα το δικό μου.
Αποθήκευση. Πήρα. Και έβαλε κωδικό εδώ. 90. 7, 92, 96. Επιβεβαιώνει ότι είναι όντως το δικό μου το κινητό. Ωραία. Ούτως ώστε να μην βάλουμε κάποιο αλλού το κινητό και να το παραβιάσουμε αυτόν τον τρόπο, εντάξει. Και αυτό φαίνεται τώρα. Μπορούμε. Όχι, δεν φαίνεται, συγγνώμη. Βλέπετε το εικονιδιάκι αυτό το. Πώς το λένε. Λουκέτο. Είναι ότι το γράφει και δίπλα, ότι μόνο εγώ το βλέπω. Εγώ σας προτείνω να πάτε στην επεξεργασία και να το επιτρέπετε δημόσια να φαίνεται το τηλέφωνό σας. Είναι επαγγελματικό τηλέφωνο. Χρειάζεται να μπορούν να σας βρίσκουν οι άλλοι στο τηλέφωνό σας. Τώρα, εάν έχετε μόνο έναν αριθμό, όπως εγώ έχω μόνο αυτόν τον αριθμό, έτσι και δεν θέλετε να σας διακόπτουν, κλείνετε το τηλέφωνό σας ή βάζετε το στο θόρυβο. Εγώ το βράδυ το βάζω 8 ώρες στο θόρυβο. Καμιά φορά με ξυπνάει δόνηση, αλλά δεν θα κολλήσουμε τώρα εκεί. Μπορούμε να προσθέσουμε διεύθυνση. Διεύθυνση προσθέσετε εδώ πέρα μόνο εάν δέχεστε πελάτες αυτή τη διεύθυνση. Μην βάλετε του σπιτιού σας. Ιστότοπο, εάν έχετε site, οπωσδήποτε βάλτε. Για τους αποφύτους του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας φτιάχνουμε στο HTTP, διαπελίτες, κάθετος, κάθετος, το σωστό είναι, reflexologist.gr. Και έχουμε, ο καθένας έχει δική του σελίδα, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, μετά από εδώ πέρα γράφει Μαρία Παπαδοπούλου στο Γέρακα ή κάτι τέτοιο, ανάλογα που βρίσκεται ο καθένας. Προσθέστε τι σας ενδιαφέρει, προσθέστε γλώσσα, θρησκευτικές πεπιθήσεις, πολιτικές πεπιθήσεις. Εγώ θα σας πρότεινα θρησκευτικές και πολιτικές πεπιθήσεις να μην βάλετε τίποτα. Είναι κάτι το οποίο για κάποιους είναι λιγάκι τζιζ θέμα. Θα πρότεινα να μην βάλετε τίποτα, δεν είναι και απαραίτητο. Οικογένεια και σχέση. Εγώ θα σας πρότεινα εδώ πέρα να βάλετε όλους τους συγγενείς σας, εκτός αν έχετε κανένα κατάδικο ή κανέναν, έτσι, μια περίεργη ψυχονομία. Αλλά θα τους έβαζα εγώ όλους τους συγγενείς μου. Εγώ τους βάζω όλους τους συγγενείς μου και βάζω όταν έχω προσωπική σχέση με κάποιον ο οποίος θέλει να τον αγγείλουμε. Όριμο ότι έχω σχέση μαζί του. Ωραία. Σχετικά με εσάς. Γράφει μερικές σχετικές πληροφορίες με τον εαυτό σου, προσωπικά πράγματα. Τώρα, εάν το όνομά σου δεν είναι γνωστό ως Μαρία Παπαδοπούλου, αλλά επειδή από πάρα πολύ μικρό σε λέγανε Μέρι. Εδώ το βάζουμε αυτό. Μέρι. Οπότε κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Το βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Το Μέρι το έβαλε επειδή είναι παρατσούκλι σου. Εντάξει. Αγαπημένες φράσεις, εγώ βάζω πάντοτε κάτι αγαπημένο φράσεις, αλλά εγώ ως life coach είναι και λογικό και αναμενόμενο να βάλουμε αγαπημένες φράσεις. Σαν ρεφλεξολόγος μπορεί να είναι ρεφλεξολογία συνήθως το ταξίδι υγείας μας. Ρεφλεξολογία συνοδοιπόρος αποκλείεται. Γράφετε έτσι, μπράβο. Σημαντικές προσωπικές στιγμές. Τώρα, σημαντική προσωπική στιγμή μπορείτε να βάλετε απολύτως οτιδήποτε. Εάν βραβευτήκατε για κάτι, εάν φτιάξετε μια καινούργια φιλία, εάν γραφτήκατε σε ένα σωματείο, γενικότερα αυτά τα προωθεί λιγάκι περισσότερο το Facebook. Δεν θα σας πρότεινα να βάζετε κάτι περισσότερο από ένα το μήνα σαν ιδιαίτερη προσωπική στιγμή, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει πάνω σε αυτό. Δεν έχει περιορισμό το Facebook σε αυτό. Θα σας πρότεινα να ανεβάσετε μερικές φωτογραφίες, όλες να θυμίζουν ότι είσαστε επαγγελματίας. Θα το πούμε και λιγάκι σε 10 λεπτά που θα ξεκινήσει η επαγγελματική σελίδα. Όλες λοιπόν οι φωτογραφίες μας θα πρέπει να θυμίζουν επαγγελματισμό. Δηλαδή, εάν είσαι θεραπευτής και όχι PR άτομο, δεν μπορείς να είσαι με μια μπύρα στο χέρι, ούτε να είσαι στην παραλία, ούτε να είσαι ατιμέλητη.
χρειάζεται η φωτογραφία σου να είναι σαν αυτή που βλέπετε εκεί ή αυτό που βλέπετε τώρα μένα στο βίντεο που κάνω. Μια χαρά είναι και αυτή, δεν χρειάζεται να είναι κάτι τέλειο. Ναι. Γενικότερα προσέχουμε τι κάνουμε με τις εικόνες μας. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πώς φαίνεται το προφίλ μας. Προχωρήσαμε και είδαμε κάποια πράγματα στο προφίλ. Για να βρούμε το προφίλ μας, πατήσουμε τη Μαρία εδώ πέρα ή το όνομά μας εδώ. Εντάξει. Το προφίλ μας δείχνει εδώ πέρα στο πλάι, δείχνει το επάγγελμα που βάλαμε, το που σπουδάσαμε, που κάναμε τις άλλες σπουδές μας, το λύκειο και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά. Τώρα, εδώ κανονικά θα γράφει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πάμε λιγάκι στο δικό μου το προφίλ. Κάτσε να την κάνω αποδοχή σαν φίλη μου. Και ας πάμε στον Λάμπρο να δείτε πώς φαίνεται ένα άλλο προφίλ. Εντάξει. Αυτό που λέγαμε, αυτό που λέμε για μένα. Εντάξει. Ως coach σε βοηθά από κάτω. Πού δουλεύω αυτή την εποχή. Τι σπουδές έχω κάνει. Με δουλειά είναι το βαλτσάκι, το χαρτοφύλακα, συγγνώμη, και το καπέλο του αποφύτησης είναι οι σπουδές, το τηλέφωνό μου. Εγώ έχω βάλει Skype, YouTube, Twitter, Google Talk, ό,τι μπορείς να φανταστείς και όλα τα site που έχω φτιάξει. Είναι λιγάκι υπερβολικό. Δεν πειράζει, το παραφόρτωσα. Εμένα μου αρέσει να τα γεμίζω αυτά, δεν χρειάζεται να κάνετε τόσο πολύ δουλειά. Και μετά θα δείτε και τις δικές μου τις φωτογραφίες, εάν δείτε. Και θα το μιλήσουμε τώρα σε λίγα και αυτό το πράγμα. Οι φωτογραφίες που έχω επιτρέψει στον κόσμο να βλέπουν είναι σχεδόν όλες καθαρά επαγγελματικές. Δηλαδή, αυτές είναι τώρα οι φωτογραφίες μου, ωραία. Εγώ στο, εδώ πέρα που με βλέπετε και τώρα, εγώ σε παιδική ηλικία με για δύο ξαδέλφια μου, μαζί με, στο σωματείο ρεφλεξολόγων, στην τηλεόραση που βγήκε στην ΕΡΤ, το ίδιο. Κάποια άλλα πράγματα που θα γινόμουν ομιλητής, αλλά έκλεισε λόγω κορονοϊού. Σε μια ομιλία που έκανα, η γιαγιά μου, ο παππούς μου και εγώ είμαι εδώ πέρα κάτω, είναι εξαιρετική φωτογραφία, πάρα πολύ μου αρέσει. Δηλαδή και έπαιρνα κάποια πράγματα για να θυμίζουν ότι είμαι άνθρωπος, αλλά γενικότερα οι φιλικές μου φωτογραφίες, να, αυτές οι δύο, ας πούμε, οι δύο φιλικές μου φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ απλές. Δεν έχουν αλκοόλ, δεν έχουν πράγματα τα οποία κάποιος δεν θα αποδεχτεί εύκολα ότι εγώ το κάνω αυτό. Τώρα, αυτή η φωτογραφία εδώ δεν θα την έβαζα και τόσο εύκολα. Δεν θα το πρότεινα σε οποιοδήποτε να την βάλει. Θέλει λιγάκι χιούμορ για να την βάλει. Δηλαδή, εγώ εδώ πέρα την πέφτω στην πριγκίπισσα Λέα μπροστά στο Jabba the Hutt. Είναι λιγάκι τραβηγμένο. Εντάξει. Θα κάνω μια συζήτηση με τον David Cumberbatch, με κάποιους συνεργάτες, κάτι που είχα φτιάξει για τη σχολή για τους μαθητές. Διάφορες συζητήσεις που πήρα το πτυχίο μου και κάποια άλλα πράγματα. Γενικότερα βλέπετε ότι όλες οι φωτογραφίες είναι από κάποιο σημείο επαγγελματισμού και πάνω. Αχ, με το Στέφαλα δεν είμαι εδώ. Γενικότερα κάνουμε, προσέχουμε πάρα πολύ τι θα βάλουμε. Τώρα, λοιπόν, θα γράψω τώρα, με ρωτάτε ποια είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, χωρίς. Αυτό που λέει λοιπόν φωτογραφίες χωρίς πνευματικά δικαιώματα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουμε για την πρόθεσή μας. Για φυλάδια που θα εκτυπώσουμε, για την κάρτα που θα φτιάξουμε κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο σε ένα διεθνές συνέδριο ή σε μια μεγάλη σύναξη να δώσουμε την κάρτα μας σε κάποιον ή να δώσουμε το φυλάδιό μας σε κάποιον που έχει τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του γραφικού που είχε πάνω. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά και να μην τα έχουμε πάρει από κάποιον. Επίσης είναι και νόμιμο, εντάξει. Το συγκεκριμένο το site τα παρέχει 100% δωρεάν όλα αυτά. Υπάρχουν και κάποια site που έχουν πολύ μεγαλύτερες ποικιλίες και πληρώνεις κάτι. Εγώ, εάν δεν πρόκειται να προχωρήσετε πάρα πολύ στην πρόθεσή σας, δεν θα σας πήγαινα σε κάτι να πληρώσετε. Εντάξει. Τώρα, για την πρόθεσή σας στο Facebook, μέσα στην πλατφόρμα διαφήμισης που υπάρχει, σας δίνει πρόσβαση και σε φωτογραφίες επιπληρωμή που τις πληρώνει το Facebook για να τις έχετε εσείς. Δεν πληρώνετε εσείς κάτι. Το οποίο και αυτό είναι πολύ ωραία λύση για τη διαφήμισή σας. Έχουμε καλησπέρα από την Κατερίνα του Λυκοπούλου που της απάντησε αυτό. Γεια σου και Βιβί μου. Και εγώ θα έλεγα τώρα,